Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους και σε όσες από εσάς εορτάζουν. Ο Άγιος Νικόλαος να προσβεύει στον Κύριο ώστε να σας χαρίζει κάθε αγαθό. Η εκπομπή μας σε δύο συνεχείς Δευτέρες ασχολήθηκε με το θέμα του πνευματισμού. Με τον κύριο Μινά Αναστασάκη παρουσιάσαμε το τι ακριβώς λέγει ο πνευματισμός, ορισμένες διδασκαλίες αντιχριστιανικές, αντορθόδοξες αλλά και βλάσφημες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα γραφικά χωρία και θα δούμε τι ακριβώς εν τέλει ο Θεός μέσω της Αγίας Γραφής, δηλαδή ποια θέση πρέπει εμείς οι Χριστιανοί να τηρούμε έναντι των πνευματισμών και αν θα πρέπει ή όχι να καταφεύγουμε στους πνευματισμούς, στους πνευματιστές, στους μάγους, στους αστρολόγους, στους επαϊδούς κλπ. Αλλά προτού γίνει η παρουσίαση αυτών των όντων σπουδαίων εδαφείων της Αγίας Γραφής, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μινά Αναστασάκη να κάνει μια σύντομη επανάληψη των όσων ελέγξαν στις δύο προηγούμενες εκπομπές. Κύριε Αναστασάκη, πέστε μας, παρακαλώ, εν συντομία, τι ακριβώς παρουσιάσαμε στις δύο εκπομπές για τον πνευματισμό. Μία σύντομη επανάληψη. Ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα για την ιστορία του πνευματισμού. Ότι ξεκίνησε, ο πνευματισμός ήδη υπάρχει από την αρχαιότητα. Δηλαδή, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νεκρούς υπάρχει από την αρχαιότητα. Τα νεότερα χρόνια εμφανίστηκε στην Αμερική, στα μέσα του περασμένου αιώνα, σε ένα σπίτι όπου άκουγαν τη νύχτα κάποιους κρότους και τελικά απεδείχθηκε ότι στο σπίτι αυτό ήταν εντυχισμένο ένα πτώμα. Στη συνέχεια διερωτηθήκαμε, μπορεί να είναι ένας χριστιανός πνευματιστής? Και απαντήθηκε αυτό το θέμα με ντοκουμέντα που είχαμε από τους ίδιους τους πνευματιστές, ότι δεν μπορεί ποτέ ένας χριστιανός να είναι πνευματιστής και ένας λογικός άνθρωπος. Πρώτον, διότι οι πνευματιστές διδάσκουν πράγματα που είναι έξω από τη λογική, την Αγία Γραφή, ας πούμε. Ισχυρίζονται οι πνευματιστές ότι φωτογραφίζουν τα πνεύματα. Ή ότι τα πνεύματα των νεκρών αφήνουν δεκτικά αποτυπώματα. Έχουν διατυπώσει λοιπόν κατά καιρούς διδασκαλίες έξω από τη λογική και γελίες πολλές φορές. Όπως παραδείγματος χάρη, ανέφεραν μία φορά σε ένα βιβλίο του πνευματιστικό ότι έκαναν μια εκδρομή στην Πεντέλη πνευματιστές και ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίστηκε εκεί το πνεύμα του Λίστραχου Νταβέλη. Άλλοτε πάλι κάνανε μια πνευματιστική συνεδρίαση και ζητήσανε να εμφανιστεί το πνεύμα του Εμμανουήλ Μπενάκη και αντί αυτού εμφανίστηκε το πνεύμα του Γεωργίου Σουρή και έγραψε και είπε ποίημα εκεί, φοβερά πράγματα, γελία πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί επίσης κάποιος χριστιανός να είναι πνευματιστής, γιατί οι πνευματιστές διδάσκουν πράγματα εντελώς αντίθετα με την εκείνη που διδάσκει η Αγία Γραφή. Ότι παραδείγματος χάρη το σώμα του Κύριου μόνος του Χριστού δεν αναστήθηκε, ότι δεν γίνεται μετουσίωση του άρτου και του ίνου σώμα και αίμα Κυρίου, ότι η σωτηρία έγκυται στην μετεσάρκωση, πράγματα τελείως έξω από την Αγία Γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και διδασκαλίες. Ακριβώς. Επίσης δεν μπορεί κανείς να είναι πνευματιστής, γιατί το να προσχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και παρουσιάσαμε το παράδειγμα εκείνο όπου κατά το 1905 στην Ρωσία που έγινονται μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους για συνταγματικά δικαιώματα του λαού και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ένας πνευματιστής από το Παρίσι πήγε στο παλάτι του Τσάρου Νικολάου και έκανε μια συνεκάλεση πνευματιστική συνεδρίαση για να ρωτήσει τάχα ο Τσάρος Νικόλαος το πνεύμα του πατέρα του Αλεξάνδρου τι έπρεπε να κάνει στις διαδηλώσεις αυτές, αν έπρεπε να χτυπήσει τους διαδηλωτές ή να δώσει συνταγματικές ελευθερίες. Και γράφει το βιβλίο εκείνο που διαβάσαμε ότι εμφανίστηκε τάχα το πνεύμα του πατέρα του Τσάρου Νικολάου Αλεξάνδρου και όταν ρωτήθηκε από τον παρόντα Τσάρο Νικόλαο τι πρέπει να κάνει, εκείνο απάντησε ότι να χτυπήσει τους διαδηλωτές. Με αποτέλεσμα να αιματοκυλιστεί τότε η Αγία Πετρούπολη, όπως λέγεται η πρωτεύουσα της Ρωσίας, και αυτό το φοβερό γεγονός, να αιματοκυλιστεί δηλαδή μια πρωτεύουσα από το αίμα του λαού, ήταν ένας από τους λόγους που ξέσπασε αργότερα η Μπολσεβικική Επανάσταση. Τα ίδια συνέβησαν και στην Ελλάδα. Έχουμε ένα παράδειγμα, ένας πρωθυπουργός, που δεν ζει τώρα βέβαια, πάνε πολλά χρόνια, ανέλαβε το σχηματισμό, την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως κατ' επίνευση των πνευμάτων. Δηλαδή, δύο-τρεις άνθρωποι τον πήραν, αυτόν τον υποψήφιο πρωθυπουργό, για να τον πείσουν λοιπόν τον πήγαν σε ένα μέντιουμ. Αναφέρεται και στα πνευματιστικά βιβλία τα ονόματα όλων αυτών, δεν τα λέμε εμείς για διάφορους λόγους. Τον πήγαν λοιπόν σε ένα μέντιουμ και ρώτησαν τα πνεύματα τι πρέπει να κάνει αυτός.
Και λέει το πνευματιστικό βιβλίο ότι εμφανίστηκαν τα πνεύματα μεγάλων ανδρών του παρελθόντος, συγκεκριμένα του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, και είπαν σε αυτόν τον υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα έχουμε κινδύνους στη χώρα μας. Και επίστη λοιπόν, και ανέλαβε. Και επίστη αυτός και ανέλαβε, και όχι μόνο ανέλαβε, αλλά έγραψε και ένα λόγο, ένα διάγγελμα θα λέγαμε προς τον ελληνικό λαό, και γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του ότι πολλά από τα οποία είπε στον ελληνικό λαό μέσω του ραδιοφώνου τα είχε πάρει μέσω των Μέντιουμ, μέσω του από το υπερπέραν. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι πνευματιστής. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να συμμετέχει σε πνευματιστικές κινήσεις όπου Μέντιουμ επικοινωνούν τάχα με αγαθά πνεύματα. Δεν μπορεί να συμμετέχει ο ίδιος, ούτε να ρωτά αυτά τα πνεύματα, ούτε να επισκέπτεται τα Μέντιουμ για τους λόγους εν συντομία που προαναφέραμε. Και επιπλέον, οι ίδιοι πνευματιστές, διακεκριμένοι, να πούμε εντός εισαγωγικών πνευματιστές, λένε και οι ίδιοι ότι είναι επικίνδυνος ο πνευματισμός, γιατί μπορεί ένα πονηρό πνεύμα να καταλάβει το Μέντιουμ και να γίνει αυτό που λέμε πνεύματοκαταληψία, δηλαδή να γίνει αυτό που λέμε η κλησή μας δαιμονοκαταληψία. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γιώγα, δεν μπορεί κανείς να είναι πνευματιστής. Είναι μια έτσι παροχημένη, δυστυχώς όμως στις μέρες μας γέμισε ο κόσμος Μέντιουμ, εκλαϊκεύτηκε αυτή η πνευματιστική προσπάθεια που έκαναν οι αριστοκράτες κυρίως της Αθήνας και της Ευρώπης, εκλαϊκεύτηκε και βλέπουμε στις εφημερίδες στήλες ολόκληρες όπου Μέντιουμ τάζουν λαγούς με πετραχίλια εις τα θύματά τους, βέβαια αντί αδράς χρηματικής αμοιβής. Αλλά καλά τι λένε οι πνευματιστές, τα ξέρουμε από κόρακος στόμα. Κρά θα ακούσει κανείς. Σας ερωτώ όμως εσάς τώρα. Τι λέει η Αγία Γραφή για τον πνευματισμό, για την προσπάθεια επικοινωνίας με τα πνεύματα των νεκρών από την παλιά εποχή, από την εποχή της Παλιάς Διαθήκης μέχρι σήμερα. Πρωτού παρουσιάσω, αγαπητοί τηλεθεατές, τα σχετικά εδάφια με τον πνευματισμό, θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένους λόγους της Γραφής. Η Αγία Γραφή μας λέει, και συγκεκριμένα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή στο Δέλτα κεφάλαιο στίχο 1, να δοκιμάζουμε τα πνεύματα, λέει, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν στον κόσμο. Και αναφέρει εδώ στη λέξη πνεύματα. Και επειδή οι πνευματιστές ισχυρίζονται ότι βλέπουν τα πνεύματα των νεκρών, θα κάνουμε και εμείς αυτό που λέμε δοκιμή, τεστ, όπως τα λέγαμε στη σημερινή ορολογία. Αλλά και επειδή οι πνευματιστές διδάσκουν αντίθετα από ό,τι λέγει η Αγία Γραφή και η Εκκλησία μας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους Ι' κεφάλαιο στίχος 12-13, ότι όταν κάποιος, έστω και αν είμαστε εμείς οι ίδιοι, ή άγγελος από τον ουρανό, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, λέει, ας είναι αναθεματισμένος. Και ασφαλώς οι πνευματιστές κηρύττουν άλλο Ευαγγέλιο. Όπως θα πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που αναφέρει ο ίδιος ο Απόστολος στην προς Εφεσιούς επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 12-13, ότι οι πάλι ημών των χριστιανών είναι προς τα πνεύματα της πονηρίας, προς τους κοσμοκράτρους, τους σκότους του αιώνους τούτου. Έτσι λοιπόν, όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη το λόγο του Κυρίου που λέγει ότι γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια θα ελευθερώσει μας. Και η αλήθεια είναι, κατά με την Παλαιά Διαθήκη, ο Γιαχβέ, στον Ισαΐα 6ΕΣΥΓΜΑΤΑ. Κατά την Καινή Διαθήκη είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, Ιωάννου Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στίχο 6, και το Άγιο Πνεύμα Καθολική Επιστολή Ε κεφάλαιο στίχο 6. Έτσι λοιπόν, το κίνητρό μας για αυτές τις τρεις εκπομπές ήταν η αγάπη προς όλους τους αδελφούς μας, οι οποίοι είτε οι ίδιοι ασχολούνται με τον πνευματισμό, είτε καταφεύγουν στους πνευματιστές για να λύσουν προβλήματα από τα οποία απασχολούνται, βασανίζονται, ασθένειες, ακόμη και ερωτικές υποθέσεις. Όλα αυτά είναι μια απάτη του πονηρού που σκοπό έχει να σπρώξει τον άνθρωπο στην απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Ξεκινούμε από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως προανέφερε ο αγαπητός Μινάς, όχι μόνο στον χώρο των ειδωλολατρικών λαών, αλλά ακόμη και στον χώρο του κατά σάρκα Ισραήλ, ήταν αρκετά διαδεδομένος ο πνευματισμός, η επίκριση των πνευμάτων των νεκρών, όπως τουλάχιστον πίστευαν ότι εμφανίζονται τα πνεύματα των νεκρών. Γι' αυτό και ο Θεός είναι σαφής, κατηγορηματικός και αντίθετος πέρα για πέρα σε όσους ασχολούνται με την νεκρομαντία, με την επίκριση των πνευμάτων των νεκρών, με την αστρολογία, με τις μαγείες, με τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, δεν μιλούμε για την επιστήμη της αστρονομίας, με τους ιονοσκόπους, τους επαϊδούς. Και μάλιστα η ποινή την οποία εν τέλει το Θεός είναι ποινή σωματικού θανάτου, ποινή διά του λιθοβολισμού.
Βέβαια, στη σημερινή εποχή η Εκκλησία μας κινούμε μέσα στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης, της χάρητος και φιλανθρωπίας, δεν επιβάλλει βέβαια την ποινή του σωματικού θανάτου, αλλά επιβάλλει άλλα πνευματικά επιτήμια, και όποιος πεθάνει αμετανόητος, είτε ασχολούμενος ο ίδιος ως μεσάζων, ως μέντιουμ, είτε καταφεύγοντας σε τέτοια πρόσωπα, εάν βρεθεί σε κατάσταση αμετανοησίας, θα οδηγηθεί στον αιώνιο θάνατο. Παρακαλώ όσοι έχετε την Αγία Γραφή μπροστά σας να την ανοίγετε. Ξεκινούμε από το βιβλίο της Εξόδου, ΚΒ κεφάλαιο, στίχο 18. Διαβάζουμε. Μάγισσαν δεν θέλει αφήσει να ζει. Εδώ λέει ότι όποια γυναίκα, εννοείται και άνδρες, ασχολείται με τη μαγεία, τον περιμένει θάνατος. Πρέπει να εξοντωθεί. Είναι μία από τις εντολές του Θεού στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Στο Λεβιτικό, στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο, στίχους 6 και 27, διαβάζουμε. Επαναλαμβάνω, Λεβιτικό, ΚΑΠΑ κεφάλαιο, 6 στίχου και 27, διαβάζουμε. Και ψυχή, δηλαδή εννοεί άνθρωπος εδώ με τον όλο ψυχή, ο οποίος θα ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας, το μαντικό πνεύμα, το πνεύμα των πληροφορικών, και τους επαϊδούς, για να πορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπό μου κατά τη ψυχή εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσω του λαού αυτής. Απλά και μόνο, λέει, όποιος θα καταφύγει στους μάντες, τιμωρείται με θάνατο ή στους επαϊδούς. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Αδευτερονόμιο, στο ΓΑΤΑ ΙΟΤΑ ΓΑΜΑ κεφάλαιο, στίχους 1 έως 6, τα εξής. Εάν εγερθεί εν μέσω σου, εν μέσω του κατασάρκα Ισραήλ δηλαδή, και κατ' επέκταση και μεταξύ των χριστιανών, προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώσεις εσέ σημείων ή τεράστιων, και εδώ είναι το εκπληκτικό, και αληθεύσει κατά παραχώρηση εννοείται του Κυρίου, το σημείο ή το τεράστιο περί το οποίο ελάλεσε προσέ λέγοντας, ας υπάγουμε κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισες και ας λατρέψουμε αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόαση στους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια, διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε Κύριο το Θεό σας εξ όλης καρδίας σας και εξ όλης ψυχής σας. Και στο στίχο 5, εκείνος δε ο προφήτης ή εκείνος ο ενυπνιαζόμενος ενύπνια θέλει θανατωθεί, διότι ελάλησε αποστασία κατά Κυρίου του Θεού σας. Και το είδαμε και στους πνευματιστές να διδάσκουν πλήθος αντιχριστιανικών και αντορθοδόξων διδασκαλιών. Δηλαδή ακόμα, μας... ναι, ακόμα διδάσκουν ακόμα ότι χρειάζεται να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, ένα νέο Ευαγγέλιο, και να χτίσουν ένα ναό για έναν ανώτερο Θεό. Επομένως, ακριβώς εμπίπτουν εδώ ακριβώς οι εντολές. Στην τάξη του Δευτερονομίου, στο ίδιο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο Ιώτα Ιώτα κεφάλαιο, στίχος 9-14, διαβάζουμε. Δεν θέλει και αφού εισέλθει στη γη την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίδησε, δεν θέλει μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών. Θα δούμε ποια εννοεί βδελίγματα, δηλαδή τα συχαμερά πράγματα, αυτό σημαίνει βδελίγματα. Δεν θέλει ευρεθεί σε ουδείς διαπερνών των ιών σου αυτή τη θυγατέρα σου αυτού δια του πυρός ή μαντευόμενος, μαντίαν ή προγνώσεις των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονιών ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντης. Διότι κάθε ένας ο οποίος πράττει αυτά είναι σύχαμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδελιγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σας εκδιώκει αυτούς απ' εμπροσθέσου. Κατηγορηματικά λοιπόν ο Κύριος καταδικάζει οποιονδήποτε καταφεύγει είτε ο ίδιος να κάνει τέτοια πράγματα είτε να συμβουλευτεί τέτοια πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά τα αντίθετα, ας πούμε, πράγματα. Και σας αναφέρω ότι σήμερα στην Αθήνα διάφοροι ερευνητές έχουν καταγράψει περίπου 1500 μέντιουμ, άνδρες και γυναίκες. Που σημαίνει ότι για να υπάρχουν τόσα μέντιουμ... Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό. Υπάρχει πελατεία. Μεγάλη. Λοιπόν, είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. Στο Α Βασιλειών, ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο, στίχους 6 έως 9, διαβάζουμε τα εξής. Εδώ έχουμε την περίπτωση του βασιλέως Σαούλ, ο οποίος αν και γνώριζε σαφώς, σαφέστατα τον νόμο του Θεού που απηγόρευε στο να καταφύγει κανείς
σε κάποιο medium και μάλιστα ο ίδιος είχε καταδικάσει πάρα πολλούς εγκαστριμίθους, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή πνευματιστές σε θάνατο και τους είχε διατάξει την εκτέλεσή του. Εν τούτης, ο Σαούλ, σε μια περίπτωση που αντιμετώπιζε προβλήματα μέσα στο βασίλειό του, αφού κατέφυγε στον Κύριο και ζήτησε με προσευχή να φανερώσει ο Κύριος το θέλημά του, δεν απήντησε ο Κύριος και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Σαούλ να καταφύγει σε μια γυναίκα η οποία είχε το πνεύμα της πλάνης, που ασχολείται δηλαδή με τον πνευματισμό, και εδώ σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφει ο προφήτης μια καθαρά πνευματιστική συνεδρίαση. Δεν θα αναλύσουμε όλο αυτό το κεφάλαιο. Απλά ο Κύριος, προς τιμωρία του Σαούλ, επέτρεψε να εμφανιστεί, λέει η Γραφή, το πνεύμα του προφήτου Σαμουήλ. Υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των ερμηνευτών, εάν ήταν πράγματι το πνεύμα του προφήτου Σαμουήλ ή πνεύμα πονηρών. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Θεός καταδίκασε την πράξη αυτή του Σαούλ, που ήταν σαφή παράβαση της εντολής του, του νόμου του, με αποτέλεσμα την άλλη μέρα και ο Σαούλ, αλλά και η γη του να φωνευτούν στη μάχη που έγινε με τους εχθρούς του. Δηλαδή, ρητός καταδικάζει ο Κύριός μας το να ασχολούμεθα με τέτοια πράγματα ή να καταφεύγουμε σε πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Στο Άλφα Χρονικών, πάλι γιώτα κεφάλαιο, στίχους 13 και 14, διαβάζουμε τα εξής. Έτσι απέθανε ο Σαούλ δια την ανομία αυτού, και η ανομία ήταν το ότι κατέφυγε, την οποία εινόμησε εις τον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε, και ακόμη διότι εζήτησε άνθρωπο έχοντα πνεύμα μαντίας δια να ερωτήσει. Ο θάνατος δηλαδή του Σαούλ, αυτό λέει εδώ πέρα ο προφήτης, ήταν αποτέλεσμα το ότι κατέφυγε σε ένα μέντιουμ. Σκεφτείτε δηλαδή με τι σοβαρότητα η Γραφή αντιμετωπίζει αυτές τις παραβάσεις. Να μου επιτρέψεις. Να ολοκληρώσω λίγο και μετά, ναι. Μήνα. Και δεν ερώτησε τον Κύριο, δια τούτο εθανάτωσε αυτόν και έστρεψε τη βασιλεία εις τον Δαβίδ τον αιώνα. Δηλαδή, αντί ο Σαούλ να καταφύγει με πίστη και με θέρμη στον Κύριο, αφού απογοητεύτηκε, προσευχήθηκε μια φορά, δεν το απήντησε ο Κύριος, εκείνος εγκατέλειψε την οδόν του Κυρίου και κατέφυγε πλέον σε μια που λέμε μάντιδα. Έτσι και σήμερα, αν κάποιοι αδελφοί μας έχουν κάποια προβλήματα υγείας, στις εμπορικές υποθέσεις, στην οικογένειά τους, ακόμη και σε θέματα που έχουν σχέση με το γάμο τους ή και έχουν κάποια σχέση, θα πρέπει να καταφύγουν στον πνευματικό, στον ιερέα που είναι διάδοχος των Αποστόλων και αντιπρόσωπος του Κυρίου επί της γης, και να ζητήσουν τη λύση των προβλημάτων τους. Να ζητήσουν και μια συμβουλή. Συμβουλή. Και όχι να καταφύγουν σε ένα μέντομ, σε έναν αστρολόγο, σε μια μάγισσα, ή σε μια χαρτορίχτα, ή σε μια καφετζού, ή σε κάποιους που έχουν λέει τα κουκιά και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά είναι σατανικά πράγματα. Παίζουν μας. Ναι, να σας πω το εξής, ότι πριν από 40 χρόνια υπήρξαν στην Ελλάδα δύο πασίγνωστοι πνευματιστές, οι οποίοι είχαν συγγράψει και βιβλία και είχαν μάλιστα αντιδικήσει και με την Εκκλησία μας στα θέματα αυτά. Κατά πληροφορίες, ο μεν ένας παραφρόνησε, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Κατάλαβα. Ο δε άλλος έπαθε τέτοια, υπερήλθε σε τέτοια κατάσταση έτσι αβουλίας και αδυναμίας σωματικής και πνευματικής κυρίως, ώστε ενώ ήταν ζωντανός και καθόταν τις περισσότερες ώρες και μόνος του σε μια καρέκλα, άρχισαν τα ποντίκια να του τρώνε τα χέρια από ζωντανός. Και τον βρήκαν πεθαμένον αργότερα και διεπίστωσαν ότι τα χέρια του, τα δάχτυλά του ήταν σκελετωμένα, είχαν μείνει μόνο τα οστά, του τα είχαν φάει ζωντανός από τα, ζωντανός όταν, τα ποντίκια. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα πλέον διακεκριμένα μέλη του πνευματιστού, τα πλέον διακεκριμένα μέσα σε οϊκά μέλη ή των ομάδων των Μέντιουμ, οπωσδήποτε έχουν κακό θάνατο. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, θάνατος του αμαρτωλού πονηρός. Συνεχίζουμε. Στον Ισαΐα, στο Ήτα κεφάλαιο, στίχο 19, διαβάζουμε τα εξής. Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και τους ψιθύριοντας, αποκριθείτε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού. Θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων. Να, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Όταν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ας καταφύγει στον Κύριο, ας καταφύγει στους ιερείς, ας καταφύγει στην Εκκλησία που είναι ο στήρος και το εδρέωμα της ελευθερίας, στην οποία μένει το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα καταφύγει στους νεκρομάντες, στους πνευματιστές,
και γενικά στους ανθρώπους είναι μακριά από το θέαμα του Κύριου και είναι ενεργούμενα πνευμάτων πλάνης. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι υπήρξε μια, ένα διάσημο μέντιουμ στην Ιταλία, το όνομά της παλιά, τον περασμένο αιώνα, εάν θυμάμαι καλά, ή στις αρχές του αιώνα μας, κυρίως τον περασμένο αιώνα. Την έλεγαν Ευσαπία Παλαντίνο, το όνομά της. Λοιπόν, έκαναν έρευνες ήδη οι πνευματιστές, οι οποίοι πολλές φορές πάνε καλοπροαίρετα και εγκαταλείπουν αυτή την κίνηση, εννοείται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έκαναν έρευνα και απέδειξαν, και είναι καταγραμμένα αυτά, ότι η κυρία αυτή, ενώ ήταν ισχυρό μέντιουμ, κατέφευγε πράγματι πολλές φορές σε απάτες. Καθώς ήταν συγκεντρωμένοι οι άνθρωποι εκεί, οι πνευματιστές, στο χώρο κάτω από χαμηλό φως, στο χώρο του που συνεκεντρώνονταν, το μέντιουμ Ευσαπία Παλαντίνο έκανε απάτες. Δηλαδή, ενώ κινούνται διάφορα πράγματα τάχα με την ενέργεια των πνευμάτων, απεδείχθη ότι είχε δέσει διάφορες κλωστές μέσα στο σκοτάδι και τα τραβούσε εκείνη τα πράγματα και απέδιδε την κίνηση για την ενέργεια σε πνεύματα και κοροϊδεύε τους ανθρώπους. Αλλά μερικοί πνευματιστές καλοπροαίρετοι απεκάλυψαν την πλάνη της και το γράφουν στα βιβλία τους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού, είναι το 3617-285. Επαναλαμβάνω, το 3617-285. Αν κάποιος τηλεφωνεί θέλει να ρωτήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή μετά το τέλος της εκπομπής, μπορεί να μας πάρει στο τηλέφωνο αυτό. Στο ίδιο βιβλίο του Ισαΐας, στο Κάπα Θήτα κεφάλαιο στίχο 4, διαβάζουμε: «Και θέλεις ρηφτεί κάτω, θέλεις λαλία από το εδάφους, και η λαλιά σου θέλει είστε ταπεινή εκ του χώματος, και η φωνή σου εκ του εδάφους. Θέλει είστε ως το εγκαστριμίθου και η λαλιά σου θέλει ψηθεί εκ του χώματος». Μια κατάσταση δηλαδή ταπεινώσεως και εξευθελισμού του ανθρώπου. Στο βιβλίο του Δανείλη, στο Β κεφάλαιο, στίχους 2 και 27, διαβάζουμε τα εξής: «Ο βασιλεύς του Ναβουχοδονόσος είχε κάποιο πρόβλημα, είχε δει κάποιο ενύπνιο και κάλεσε, λέει, τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόρετες και τους χαλδαίους για να φανερώσει προς το βασιλέα τα ενύπνια αυτού. Αυτούς είχε σαν σοφούς, υποτίθεται, αυτούς είχε σαν ανθρώπους που γνώριζαν και τους κάλεσε». Δηλαδή ήταν διαδεδομένα αυτά τα πράγματα και στον χώρο των ιδωλατρικών λαών. Αλλά όπως βλέπουμε στο στίχο 27 και 28, αποκρίνεται ο Δανείλ και λέγει στο βασιλέα: «Το μυστήριο περί το οποίο ο βασιλεύς επερωτά δεν δύναται σοφή, επαϊδή, μάγη, μάντης να φανερώσει προς το βασιλέα. Αλλά ποιος μπορεί να φανερώσει? Είναι Θεός εν του ουρανού, όσος αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλέα Ναβουχοδονόσορα τι μέλη γενέστε εν τις εσχάτες ημέρες». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν ομιλεί μέσω των νεκρομάντων, μέσω των πνευματιστών, μέσω των επαϊδών, των ιονοσκόπων, αλλά μόνο μέσω των αληθινών προφητών και μέσω των Αγίων, βέβαια, που είναι στο χώρο σήμερα της Εκκλησίας, και όχι μέσω αυτών των προσώπων. Προς Θεού πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις, στο ΙΓ κεφάλαιο, στίχο 6-11, διαβάζουμε το εξής: «Έχουμε την περίπτωση του Ελίμα, ενός μάγου, ο οποίος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Απόστολο Παύλο, και να δούμε την θέση του Αποστόλου Παύλου έναντι αυτού του προσώπου και κατ' επέκταση τη θέση που πρέπει να έχουμε εμείς οι Χριστιανοί έναντι αυτών του προσώπου που ήταν τον Ελίμα. «Και αφού διήλθαν την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρουν κάποιον μάγο, ψευδοπροφήτην Ιουδαίων, ονομαζόμενον Βαρίησουν. Ως τη σήτω μετά του Ανθιπάτου Σέργιου Παύλου, αντρός είναι του. Αυτός, δηλαδή ο Ανθίπατος Σέργιος, προσκαλέσας τον Βαρνάβα και Σάβλο, ζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς Ελίμας, ο μάγος, διότι έτσι με θερμενεύεται το όνομά του, ζητώντας να αποτρέψει τον Ανθίπατο από της πίστεως». Δηλαδή, επειδή ήταν ενεργούμενο πλάνης, δαιμονίου πλάνης, αυτός ο Βαρίσος, ο ψευδοπροφήτης, ο μάγος, προσπαθούσε να αποτρέψει τον Ανθίπατο, τον Ρωμαίο αυτόν αξιωματούχο, από το να πιστέψει στα εσχατεία του Κύριου. Αποτέλεσμα: «Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, πλήστης αφού γέμισε με Άγιο Πνεύμα και ατενίσα σε αυτόν, τον μάγο, είπε: Ω πλήρης, παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδού του Κυρίου». Δηλαδή, αγαπητοί τηλεθέατε, όποιος ασχολείται με μαγείες, με πνεύματα, με όλα αυτά, στην πραγματικότητα διαστρέφει τα οδούς του Κυρίου τας ευθείας, εναντιώνεται στο Άγιο Θέλημά του, υπηρετεί τα πονηρά πνεύματα, τα πνεύματα της πονηρίας
και ο ίδιος οδηγείται στην απώλεια, αλλά και προσπαθεί να αποτρέψει άλλους ανθρώπους από το να οδηθούν στη σωτηρία. Και είναι... Συγγνώμη, πρέπει να πούμε ότι πέραν των αγυρτιών που γίνονται πολλές φορές στους χώρους των Medium, ο απότερος σκοπός του πνευματισμού, έχουν γράψει διάφοροι ερευνητές ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινός. Δηλαδή η ένωση των θρησκειών. Η ένωση των θρησκειών κάτω από κάποιον ηγέτη. Βέβαια, ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι η ένωση των θρησκειών δεν μπορεί να γίνει αναλόμαση της αληθείας. Πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, είναι η μόνη Εκκλησία στον κόσμο, η αληθινή, η οποία έχει συνέχεια τους Αποστόλους. Λοιπόν, ο απότερος σκοπός του πνευματισμού, τουλάχιστον των πατριαρχών, θα λέγαμε, του πνευματισμού, είναι ακριβώς η ένωση των θρησκειών υπό έναν ηγέτη. Επομένως, πέραν των αγυρτιών που γίνονται, πέραν των κινδύνων ατομικών, υπάρχει ένας ευρύτατος κίνδυνος, αν υποτεθεί ότι οι πνευματιστές μπορούσαν να κάνουν εκείνα τα πονηρά πράγματα, τα οποία σκέπτονται να κάνουν. Συνεχίζω το λόγο του Λουκάς Πράξης. Στη συνέχεια, τι έκανε ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα λέγει ο Απόστολος Παύλος, ιδού χέρι του Κυρίου είναι εναντίον σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ίχνιο μέχρι καιρού. Και αμέσως έπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος και περιστρεφόμενος σε ζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθύπατος το γεγονός και θαύμα νοείται, επίστευσεν εκπληκτόμενος στη διδαχή του Κυρίου. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα τιμωρητικό θαύμα από τον Απόστολο Παύλο, εμπνεύματι Αγίο, γιατί γίνονται και τιμωρητικά θαύματα, όχι μόνο θαύματα ευεργετικά, στο πρόσωπο αυτού του μάγου του Βαρίσου. Κάποιος τηλεθετής μας λέγει, σωστά λέτε κύριε Ζιώκα αυτά που μας λέτε, ότι δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε μέντιουμ, σε πνευματιστές, αστρολόγους. Αλλά λέει, δυστυχώς λέει, πού να καταφεύγουμε, αφού βλέπουμε ακόμη και οι ιερείς καταφεύγουν, μερικοί του λέει εξ αυτών εννοείται, καταφεύγουν σε τέτοια πρόσωπα. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον ιερέα να έχει καταφύγει, αλλά δεν το αποκλείω. Πλην όμως, όπως είδαμε το παράδειγμα του βασιλέου Σαούλ, που ενώ ήταν πιστός στον Κύριο, θανάτωνε κατά δύο και τους μάγους, τους νεκρομάντες. Στη συνέχεια βλέπουμε ο ίδιος ο Σαούλ να παραβαίνει την εντολή του Κυρίου και να τιμωρείται. Όπως έχουμε και τον Ιούδα, ο οποίος ενώ έκανε ίδιο θαύματα, να γίνεται ένας προδότης. Αν λοιπόν κάποιοι ιερείς καταφεύγουν σε τέτοια πρόσωπα, είναι άξιοι που λέμε λύπης, αλλά και θα πρέπει να υποστούν την προβλεπόμενη από τους κανόνες Εκκλησίας ποινή, την οποία θα αναφέρω στο τέλος της εκπομπής. Γιατί η Εκκλησία προβλέπει ποινή όχι μόνο για λαϊκούς, αλλά προβλέπει και για κληρικούς, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις περιπτώσεις, έστω και αν είναι ελάχιστες, κληρικών οι οποίοι μπορεί και αυτοί ανοήτως και πεπλανημένος να καταφύγουν σε τέτοια πρόσωπα. Κύριε Ζιώγα, μια που είπατε, σύμφωνα με αυτήν την πληροφορία που έδωσε η τηλεκροάτρια, τηλεθεατής, έχουμε περιπτώσεις εκεί όπου όχι μόνο λαϊκοί άνθρωποι, έτσι, γυναικούλες τα λέγαμε, ή απλοί άνθρωποι του λαού καταφεύγουν στα μέντιουμ, ή ερωτευμένα ζευγαράκια, ή δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι έχουν, αλλά και υψηλά, όπως προείπαμε, πρόσωπα. Όπως αναφέρουν πνευματιστές, πρόσωπα που 38 ονόματα της ελληνικής αριστοκρατίας από τις αρχές του προηγουμένου αιώνα κατέφυγαν στους πνευματιστές. Λοιπόν, είναι γενικό το φαινόμενο. Όλες οι τάξεις του λαού καταφεύγουν πολλές φορές πάρα πολύ κακώς σε αυτούς τους κύκλους. Εκείνο που πρέπει να κάνει η Εκκλησία μας είναι κατά καιρούς να εξαπολύει εγκυκλίους και με τα πνευματικά μέσα και τους πνευματικούς τρόπους που έχει η Εκκλησία μας να νουθετεί και να πληροφορεί το ποιμνιό της για τους κινδύνους από τους πνευματιστές. Στο ίδιο βιβλίο των πράξεων διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο, στίχο 16, τα εξής. Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχήν, συνήντησε μας κάποια δούλη η οποία είχε το πνεύμα του πίθωνος, το πνεύμα το που πληροφορούσε, ας πούμε, πνεύμα πονηρών και ακάθαρτον ήδη. Ή της έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλο και ημάς έκραζε λέγωσα ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι κηρύττουν σε εσάς οδόν σωτηρίας, σε εμάς λέει και στο πρόσωπό της. Τούτο δε έκαμε υπό πολλάς ημέρας. Βαρεθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα το πονηρόν του πίθωνος. Σε προστάζω εν το ονόματι σου Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την ώρα εκείνη. Βλέπουμε λοιπόν την περίπτωση μιας δούλης η οποία ήταν δαιμονισμένη, είχε το πνεύμα του πίθωνος, όπως το πνεύμα του πίθωνος είχε και οι πυθίες στους δελφούς, εις το μαντίον της Δωδώνης. Το οποίο, σας διακόπτω όμως, αλλά αξίζει να το θυμάται κανείς, το οποίο επιχείρησε να ανασυστήσει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Το μαντίο των Δελφών
επιχείρησε να συστήσει ο Ουλιανός ο Παραβάτης. Και μάλιστα έδινε πιστοποιητικά, καλής διαγωγής όπως τα λέγαμε σήμερα, πιστοποιητικά ότι είναι Απόστολοι του Θεού αυτοί οι άνθρωποι και ότι κηρύττουν οδόν σωτηρίας. Αλλά αυτό ήταν μια παγίδα του διαβόλου, γιατί ο Απόστολος Παύλος ασφαλώς δεν είχε ανάγκη από τέτοια πιστοποιητικά από το πνεύμα το πονηρό και ακάθαρτο, αφού σκοπό είχε να παγιδεύσει τους κατοίκους των Φιλίππων και στη συνέχεια, αφού αποκτήσει την εμπιστοσύνη, να τους οδηγήσει σε διδασκαλίες ή σε πράξεις που θα ήθελε το πονηρό πνεύμα. Το επετίμησε, δηλαδή έκανε εξορκισμό με λόγια απλά ο Απόστολος Παύλος και εξέβαλε αυτό το πονηρό πνεύμα. Και η Εκκλησία μας για αυτές τις περιπτώσεις έχει βέβαια τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Κυπριανού, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, τους οποίους βέβαια θα πρέπει κάθε ένας κληρικός, ο οποίος έχει όχι μόνο την ιδιότητα του κληρικού, αλλά και τις και άλλες ικανότητες, να χρησιμοποιεί και να μην αφήνει αυτό το όπλο του εξορκισμού σε εκκλησία μας, το χρονοτούλαπο που λέμε της ιστορίας να μοχλιάζει και να σκουριάζει. Κάποια κυρία μας ερώτησε για το θέμα των νέων των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Είναι θέμα πολύ σοβαρό, απασχολεί όλους μας και θα πρέπει κυρίως να απασχολήσει την κεφαλή, την διοικούσα εκκλησία, δηλαδή τους επισκόπους, οι οποίοι θα πρέπει να εγκύψουν με σοβαρότητα και με φόβο και αγωνία πάνω όσον αφορά το θέμα της ταυτότητας, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα του ηλεκτρονικού φακελώματος το οποίο θα είναι αδιαφυσβήτητο και δεν υπάρχει καμία μέχρι στιγμής ούτε νομοθετική κατοχήρωση για να αποτρέψει από τις καταχρήσεις από αυτό το ηλεκτρονικό φακελώμα που θα μας ακολουθεί και θα το έχουμε κοντά μας, αλλά πληροφορίες υπάρχουν ότι έχει άμεση σχέση η ηλεκτρονική ταυτότητα με τον αριθμό 666, με τον barcode όπως λέγεται αυτό το σύστημα. Και εδώ θα πρέπει όλοι μας, σαν ένας άνθρωπος, όλοι οι χριστιανοί, αλλά ακόμα και αυτοί που είναι διάφοροι, να δώσουμε τη μάχη τους ώστε να μην μπορέσουν να μας επιβάλλουν τη νέα ταυτότητα. Η ταυτότητα την οποία έχουμε, αυτή η αστυνομική, είναι υπεραρκετή και είναι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με το πρόσωπό μας. Και είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη η ταυτότητα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να αγωνιστούμε, κληρικοί και λαϊκοί, αλλά κυρίως να το αποφασίσει η κεφαλή της Εκκλησίας, που είναι η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, να διαφωτίσει το λαό και να καλέσει την κυβέρνηση να όχι μόνο να τροποποιήσει τον νόμο, γιατί έγινε κάποια τροποποίηση, αλλά να τον καταργήσει τελείως ως ερχόμενο σε πλήρη αντίθεση με την θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και το πρόβλημα δεν είναι το αν έχει πάνω ή όχι το θρήσκευμα, τον όρο θρήσκευμα, δεν είναι εκεί το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή ταύτη ηλεκτρονική ταυτότητα. Τελειώντας την εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον πνευματισμό. Είναι του αημνήστου του Παναγιώτη του Τρεμπέλα. Τιτλοφορείται «Ο Πνευματισμός». Όποιος θα ήθελε να μάθει περισσότερα θα μπορούσε να ζητήσει αυτό το βιβλίο από οποιοδήποτε ορθόδοξο βιβλίο για να πληρωθεί περισσότερα. Τώρα, τι θέση λαμβάνει η Εκκλησία για όσους καταφεύγουν στους πνευματιστές, στους αστρολόγους, στους μάγους, στους ιονοσκόπους κλπ. Σύμφωνα με τον, υπάρχουν πολλοί κανόνες, αλλά σύμφωνα κυρίως με τον ΞΙΑΛΦΑ, τον 61ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, επιβάλλεται η εξαετής αποχή από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας σε όσους απλώς και μόνο καταφεύγουν σε μάντες, σε πνευματιστές, σε αστρολόγους, σε ιονοσκόπους κλπ. Λοιπόν, βαρύτατη είναι η ποινή, 6 χρόνια αποχή, όχι μόνο από τη Θεία, γενικά από τα μυστήρια της Εκκλησίας, σε όσους καταφύγουν και εννοείται βέβαια στη συνέχεια έρθουν σε μετάνοια. Ο χριστιανός δεν πρέπει καθόλου, μα καθόλου, να ασχολείται με αυτά τα πνεύματα, γιατί είναι πνεύματα πονηρά, πνεύματα πλάνης, πνεύματα πονηρίας. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή στον Τιμόθεο, στο Δέλτα κεφάλαιο, στίχο 1 και 2, που λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα αποστατήσουν λέει, αρκετοί από την πίστη, την ορθή πίστη και θα προσέχουν πνεύματα πλάνης. Δηλαδή πνεύματα τα οποία θα διδάσκουν πλανεμένα πράγματα. Ποια είναι επίσης η διδασκαλία της Εκκλησίας όσον αφορά για το πώς τα πνεύματα τα αγαθάσουμε. Οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα εκδηλώνεται. Λέγει σε αυτό το βιβλίο ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας. Τα αγαθά πνεύματα δεν επικοινωνούν δια του πνευματισμού, αλλά δια των προφητών της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων ιεροπρεπώς. Και όταν θέλουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιων πνευμάτων, πέρα από τον αγγελικό κόσμο, ας υψώσουμε
φωνή Δεήσεως, πρώτα στη μητέρα του Κυρίου και σε όλους τους Αγίους, και τότε είδε οι Άγιοι, η Παναγία μας και οι Άγιοι, οι οποίοι είναι, ας πούμε, βρίσκονται στη Θριαμβεύουσα Εκκλησία και ως έχοντες παρησία ενώπιον του Κυρίου, εκείνοι θα υψώσουν φωνή και εσείας στον εν Τριάδη Θεό, και ο Θεός, αν είναι για το πνευματικό μας συμφέρον, θα εισακούσει την δέησή μας και θα ικανοποιήσει το αίτημά μας, είτε είναι αυτό πνευματικό είτε είναι υλικό. Πάντως, επουδενή λόγο επιτρέπεται, κλείνοντας την εκπομπή, να καταφύγει χριστιανός σε μέντιουμ, πνευματιστές γενικά, σε ιονοσκόπους, σε χαρτορίχτες, σε σπλαχνομάντες, σε φλιτζανούδες, σε φλιτζανούδες, σταχτομάντης, οτιδήποτε βάλει το μυαλό. Χίλιοι τρόποι ψευδομαντιών υπάρχουν. Μόνο επαναλαμβάνουμε στους πνευματικούς εκκλησίες μας και να κάνει τις ιεροπραξίες που λέγει η Εκκλησία. Έχει κάποιο πρόβλημα, καλεί τον ιερέα, εξομολογείται, συζητεί με τον ιερέα. Αν δεν ικανοποιείται από τον ιερέα της ενορίας, μπορεί να καταφύγει σε κάποιον άλλο ιερέα μιας άλλης ενορίας. Όπως έχουμε κάποιο πρόβλημα ιατρικής φύσεως και μπορεί να καταφύγουμε ακόμη και στο εξωτερικό για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημά μας. Έτσι, τουλάχιστον μέσα στο Λεκανοπέδιο Αττικής υπάρχουν πάρα πολύ καλοί πνευματικοί και αυτοκίνητο νομίζω δεν είναι δύσκολο κανείς να διαθέσει και να μεταβεί κάποιο απόγευμα να συζητήσει. Και αν κάποιος από τους τηλεθετές ή το ίδιος ασχολήθηκε με τον πνευματισμό, γενικά με τη μαντία, με τα χαρτιά, με τα πουκιά όπως λένε στα χωριά κυρίως, με τους καφέδες. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχει οδός της μετανοίας, μπορεί να καταφύγει και αυτό στο πνευματικό, να εξομολογηθεί και τότε θα λάβει την άφηση των αμαρτιών και θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα φύγει το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα της πονηρίας, το πνεύμα του πίθωνος, το δαιμονικό πνεύμα και θα γίνει πραγματικά παιδί του Θεού. Αγαπητοί τηλεθετές, τελειώσαμε, εν συντομία βέβαια, το θέμα του πνευματισμού. Είναι αρκετά μεγάλο. Εμείς προσπαθήσαμε μέσα σε τρεις εκπομπές να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία είχαμε στη διάθεσή μας. Αν θέλει κάποιος από τους τηλεθετές περισσότερες πληροφορίες, μπορεί, επαναλαμβάνω, να μας τηλεφωνήσει μετά το σε λίγα λεπτά τελειώνει η εκπομπή στο 36 17 285, και από τηλεφώνου θα τον πληροφορήσουμε σε ό,τι θέλει. Την ερχομένη Δευτέρα σε Θεό η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με ένα άλλο θέμα, το θέμα των φωτισμένων, όπως λέγονται, ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα, κινούνται, ζουν μέσα στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έχουν την πεποίθηση αυτοί οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες ότι είναι πρόσωπα που εκλεκτά του Αγίου Πνεύματος, της Παναγίας, με ειδικά χαρίσματα κλπ. Θα δούμε ποια είναι η τοποθέτηση της Εκκλησίας μας και θα γίνουν τουλάχιστον δύο εκπομπές για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Καλή σας νύχτα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.